σήμερα από τα Νόβια. Θα ήθελα να σας πω ότι συγκαλέσαμε, απευθύναμε πρόσκληση προς όλους τους φορείς των Ανοιγίων σε συνεργασία με το Δήμο Ανοιγίων και ανταποκρίθηκαν οι υπόλοιποι λογαδηλημένων υποχρεώσεων δεν μπορούσαν να είναι παρόντες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανοιγίων, η Επιτροπή των Ανοιγίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ισάρκο, η Ανοιγή και το Ανδρόιδος Project Tanya. Δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας σήμερα η ιδέα Γη, ο Ανηφοράς και η εκπρόσωπη της Καϊμανίδας. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από λίγο χρονολογικά, με τη σειρά που ακολουθεί και η ίδρυση των πολιτιστικών φορέων των Ανοιγίων, ξεκινώντας από το Πολιτιστικό Σύλλογο Ανοιγίων. Να πούμε ότι η συλλογή του υλικού που είδατε στο βίντεο είναι από τη βοήθεια του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανοιγίων και τα κείμενα είναι δικά μου και το βίντεο είναι του Μιχάλη Κοζουμέκου. Με σκοπό την πραγματική και πολιτιστική ανάπτυξη των Ανοιγιανών και με την συλλογή που διαφύλαξε του λαογραφικού κοντού των Ανοιγίων. Με την πάραφα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανοιγίων ανέπτυξε σημαντικές δράσεις για την προαγωγή της παράδοσης και του πολιτισμού των Ανοιγίων. Ταξίδευσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Φανάρι, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σκορπίζοντας άρωμα Ανοιγίων στο πέρασμά του. Έως και σήμερα παραμένει πρωτεκάτω στο πολιτιστικό δρόμενο των Ανοιγίων, με δράσεις και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και την ευγένη νοοτροπία των Ανοιγιών. Και ρυθμίζει σήμερα 140 μέλη.
σκοπός του η αναμόρφωση του οικισμού και η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων μέσω των πράσινων. Με πρωτοβουλία του πραγματοποιήθηκε το 2022 διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης ανάπλασης του οικισμού, την οποία ανέλαβε ο Δήμος Νομικού. Κατά καιρούς είχε διοργανώσει ποικίλες δράσεις όπως εκθέσεις ζωγραφικής, συνειδητές, κινηματογραφικές τροβολές και το κατέθεσε πλέον ετήσιο δείπνο για τον εορτασμό της σχολείου του Αγίας Παρασκευής. Από
από την άλλη να κριτισμείς, την άλλη από την κόσμη να μας λένε ότι οι άλλοι μας βάζουν κάθε μέρα στα σοκάκια του χωριού και μαθαίνουμε τι συμβαίνει στον τόπο μας. Σε αυτή την προσπάθεια, στα σταθερή συμμετοχή, είμαι ο παπά Χέρης Αντιβαρογιάννης και ο καλός συνάδελφος και καλό κοπέλιο ο Γιώργος Βαγγέλης. Κλείνοντας, να δώσω μία υπόσχεση ότι το ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια έχει να διαρκήσει ακόμα πολλά χιλιόμετρα. Και πάλι πρόεδρο στο Σύνολο των Αγιανών της Αθήνας, που χρόνια τώρα είναι εκείνος ο ισχυρός κρίκος που συνδέει τα ανώγια με το εθνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Δημήτρη του Τσιούρη, τον Κίκρο,